Αγαπητοί συνάδελφοι βουλευτές, πριν προχωρήσω στο σχολιασμό του σημερινού σχεδίου νόμου για το φορέα ανάπλησης, θέλω να αναφερθώ εν συντομία στην κατάσταση που ήδη επικρατεί στην πόλη της Αθήνας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι παρόμοιες Μητροπόλεις αποτελούν διαχρονικά πόλους ανάπτυξης και προσέλκυσης, κυρίως του τριτογενούς τομέα και συμβάλλουν καθοριστικά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Κατά κανόνα, τα κέντρα τους αποτελούν τους προνομιακούς υποδοχής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με ό,τι αυτό σημαίνει στη γενικότερη αστική επιβάρυνση. Γιατί η Αθήνα, και θα έλεγα συγκεκριμένα και ειδικά για περιοχές όπως η Ομόνοια, αλλά και αρκετές άλλες, έφτασε τις τελευταίες δεκαετίες να χαρακτηρίζεται από έντονη υποβάθμιση και παρακμή. Σύμφωνα με έρευνα της διανέωσης, παρά το ότι πάνω από το 60% των κτηρίων του κέντρου είναι κατασκευασμένα πριν από το 1960, η παλαιότητά τους πιθανόν να μην αποτελούσε κανένα πρόβλημα εάν ήταν επαρκώς συντηρημένα, ανταποκρίνονταν στις σύγχρονες απαιτήσεις και διέθεταν κάποια καλύτερη αισθητική. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για κάποιες γειτονιές και περιοχές όπου πραγματικά η ανάγκη παρεμβάσεων και αναπλάσεων σε πολλά επίπεδα είναι δεδομένη, ώστε πέραν των άλλων η ζωτική σημασίας δημόσιοι χώροι να προσφέρουν δυνατότητα ποικιλίας χρήσεων. Φυσικά για όλα αυτά, κατά βάση αγνοήθηκαν και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, οι ευθύνες των οποίων για την όχι καλή κατάσταση της Αθήνας δεν είναι μικρές. Και δεν φταίει ο Δήμος και η τοπική αυτοδιοίκηση, φταίνει οι αποφάσεις και η μη στήριξη των κυβερνήσεων για τους εκάστοτε δημάρχους και άρχοντες των πόλεων. Και ενώ θα περιμέναμε αυτά τα ζητήματα να μας απασχολούν πολύ περισσότερο και πιο σοβαρά, έστω η συγκεκριμένη και η σημερινή κυβέρνηση, σε αγαστή συνεργασία με τις αυτοδιοικήσεις Α και Β βαθμού, να επιτευχθεί και να επιτεχύνει την υλοποίηση λύσεων προς το συμφέρον των δημοτών, έρχεται αυτό το σχέδιο ανάπλασης Αθήνας, μάλλον περί άλλων να μας μιλήσει. Όσες φορές και αν το διαβάσει κανείς, δεν διακρίνει ειλικρινές ενδιαφέρον και δεν εντοπίζει αληθινή μέρημνα και λύση και λογική επίλυσης προβλημάτων. Το μοναδικό που διαπιστώνει δυστυχώς είναι ότι αποτελεί πρότυπο προχειρότητας, χωρίς ίχνος σοβαρής δουλειάς, με αιτιολογική έκθεση πραγματικά επίπεδου δημοτικού και φυσικά χωρίς την ελάχιστη επιστημονική υποστήριξη, γραμμένο απλά για να εφαρπάξει αρμοδιότητες και πολύτιμους πόρους που ανήκουν στις τοπικές κοινωνίες. Και αν αναρωτηθούμε γιατί για ένα ζήτημα που απασχολεί για δεκαετίες τους Αθηναίους απαξιώνουν να διαθέσουν έστω και λίγες ώρες διαβούλευσης ή μελέτης, σίγουρα την απάντηση δεν μας τη δίνει ο αρμόδιος εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στη δεύτερη ανάγνωση είπε συγκεκριμένα ότι υπήρξε μία αδυναμία στη διαβούλευση που εκτιμώ ότι βασίστηκε στην υπεραπασχόληση των υπουργών που εισηγούνται το νομοσχέδιο. Ακούσαμε δηλαδή και αυτό το απίθανο, ότι οι υπουργοί έχουν πάρα πολλή δουλειά για να κάνουν αυτό για το οποίο βρίσκονται εδώ και δεν μπορούν να διαθέσουν χρόνο για σωστή προετοιμασία και επιμέλεια των σχεδίων νόμων τα οποία οι ίδιοι εισηγούνται. Η αλήθεια είναι ότι οι προβλεπόμενοι στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 σύσταση αυτού του φορέα δεν προέκυψε ως αποτέλεσμα διαβούλευσης με τα εκλεγμένα στελέχη της αυτοδιοίκησης ή τους δημότες, αλλά ήταν μια επιθυμία των δύο υπουργών προκειμένου η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να δημιουργήσει ένα κέλυφος, ένα κρατικό εργαλείο παρεμβάσεων στην αγορά ακινήτων, μια αγορά που πλέον μετά όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης φαίνεται να υπόσχεται πολλά και σε πολλούς. Τώρα, επειδή βέβαια εδώ είναι Βουλή, αναγκάστηκαν να παρουσιάσουν και κάποια επιχειρήματα για τη δίθεν αναγκαιότητα και σκοπιμότητα, προσθέτοντας φυσικά τα απαραίτητα βαρύγδουπα, όπως αυτά που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση. Και αναφέρομαι, η ανάπλαση Αθήνας ΑΕ διεκδικεί να λειτουργήσει ως επιτελικό
παύλα συντονιστικό κέντρο. Και δεύτερον, η ανάπλαση Αθήνας ΑΕ είναι λοιπόν ένα επιχειρησιακό κέντρο, μια task force ειδικής αποστολής. Φυσικά, όταν το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών δεν μπορεί καν να υλοποιήσει ένα απλούστατο project, αυτό του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, και να ταλαιπωρεί για τουλάχιστον 8 μήνες όλους τους συμπολίτες, δήλωσαν τις παραπάνω, μόνο άφθονο γέλιο μπορούν να μας προκαλέσουν. Και αν κάποιος καλοπροαίρετος πιστεύει ότι οι κυβερνητικοί με αυτή την αχρίαστη δέκο πιθανό να έχουν και κάποιες καλές προθέσεις, έρχεται η παράγραφος 4β του άρθρου 2 να τισάρει, διαβεβαινώντας ότι πέρα από το ενδεχόμενο εκατοντάδων προσλήψεων, ο άλλος, ίσως πιο σημαντικός, αλλά και πιο επιθυμητός λόγος, είναι οι προβλεπόμενες εκτελέσεις και αναθέσεις έργων και όσα βέβαια αυτές υπόσχονται. Και αν κάποιος, αν υπάρχει και ένας άνθρωπος που ελπίζει ότι όλα αυτά θα γίνουν σύμφωνα με κανόνες και ρυθμιστικά πλαίσια, υπάρχει παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου, βάσει της οποίας η ανάπλαθηση ΑΕ δύναται να λειτουργεί κατά παρέκκληση και άλλης, κάθε άλλης διάταξης. Απαλλάσσοντας δηλαδή ουσιαστικά τους υπαλλήλους, παύλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, από κάθε προβληματισμό για βαρετά πράγματα όπως είναι η τήρηση της νομιμότητας, και θυμίζοντάς μας ότι στη χώρα των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ οι νόμοι δεν αποτελούν εμπόδιο για τα σχέδιά τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι, όπως φάνηκε και από την ακρόαση των φορέων, σχεδόν κανένας δεν υποστήριξε αυτό το σχέδιο. Αντίθετα, όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν ξεσηκωθεί από την πρώτη μέρα. Και όχι άδικα, κύριε Υπουργέ, μιας και τα υπόλοιπα περίεργα είναι πάρα πολλά. Πρώτον, όπως προανέφερα, αγνοείται συστηματικά και ακυρώνεται η Δημοτική Αρχή της Αθήνας, αναθέτοντας σοβαρές αρμοδιότητες στα διορισμένα στελέχη του νέου φορέα, που θα ενεργούν χωρίς λογοδοσία, μιας και επιτρέπονται κάθε λογής παρεκκλήσεις. Έτσι δεν θα αποφασίζουν πλέον οι δημότες και η αιρετή διοίκηση του Δήμου της Περιφέρειας για τις τοπικές υποθέσεις, αλλά οι υπάλληλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, για 15 χρόνια και βάλε, ο εκάστοτε διοικητής του νοσοκομείου Άγιος Σάβας θα είναι μέλος του ΔΣ της εταιρείας, ακόμα και αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες ανάπλασης των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, για το οποίο, εν πάση περιπτώσει, ίσως να έχει και κάποιο λόγο. Για τα υπόλοιπα όμως, καλύτερα θα πρέπει να ασχολείται μετά του οίκου του, όπως για παράδειγμα με το να βρει κάποιον τρόπο να μην υπάρχουν αφαιρέσεις πανάκριβου ιατρικού εξοπλισμού από τους χώρους του νοσοκομείου, όπως συνέβη και πέρυσι. Και καταθέτω στα πρακτικά σχετικό δημοσίευμα για να φρεσκάρω λίγο τις μνήμες σας. Τρίτον, παρά τις... Το δημοσίευμα από την Καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος. Παίζει ρόλο το άρθρο. Δηλαδή, άμα ήταν από την Αυγή, θα συμφωνούσατε. Εντάξει, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, τρίτον, παρά τις επανειλημμένες παρατηρήσεις μας, κύριε Υπουργέ, και παρόλο που είπατε κιόλας και στην νομοτεχνική βελτίωση ότι θα είναι επταμελής η Επιτροπή, δεν έχω προλάβει ακόμη να δω όλες τις διορθώσεις που κάνετε, και θα υπάρχει το στέλεχος του Αγίου Σάβα ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, δεν μας έχετε πει πόσα λεφτά θα παίρνει. Όπως επίσης δεν μας έχετε πει και πόσα θα παίρνουν και οι υπόλοιποι, γιατί σαφέστατα δεν θα εργάζονται δωρεάν. Στην Επιτροπή είπε, ανέφερε για ποσά. Πόσα δεν θα παίρνουν, δηλαδή εθελοντικά θα δουλεύουν όλοι. Μάλιστα. Τέταρτον, ο Υπουργός... Στον αυτόματο θα αφήσουμε... Έχετε συνηθίσει να τα αφήνετε στον αυτόματο. Τέλος πάντων, ας μην αρχίσουμε το διάλογο, γιατί έχετε συνηθίσει να διακόπτετε. Ο Υπουργός, εσείς κύριε Σπίρτζη, παραδεχτήκατε στην Επιτροπή ότι θα φτιάξετε αντίστοιχους φορείς και σε άλλες περιφέρειες. Άρα περιμένουμε δηλαδή ότι θα υπάρξει μια σχετική χειραγώγηση των τοπικών αυτοδιοικήσεων σε όλη την επικράτεια. Θα το δούμε αυτό. Εμείς την κάναμε σαν ενός κεντρών. Εγώ σας μιλάω για εμένα αυτή τη στιγμή. Και πάμε παρακάτω. Πέμπτον, στο προβλεπόμενο άρθρο 6
υπάρχει ένα μετοχικό κεφάλαιο του ύψους των 50.000 ευρώ, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι ανεπαρκέστατο. Και είναι βέβαιο ότι θα εξαλειφθεί πριν καν γίνει η πρώτη συνεδρίαση την πρώτη μέρα του ΔΣ. Το μυστικό όμως βρίσκεται στην παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου, στο δικαίωμα δηλαδή που παρέχεται στους υπουργούς να αποσπούν πόρους από δήθεν τρίτους φορείς, και μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο τρίτος φορέας αναφέρεται στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, στραγγαλίζοντας έτσι και καταδικάζοντας κάθε σχετικό έργο του Δήμου ή της Περιφέρειας. Στη ΔΕ Επιτροπή ακούστηκε σοβαρά ότι ένας σημαντικός παράγοντας πόρων του φορέα θα μπορεί να είναι και οι αναμενόμενες δωρεές. Όταν δηλώνονται τέτοια εξωφρενικά, όλοι αντιλαμβάνονται το πόσο λίγο απασχολεί την κυβέρνηση η ουσία του εγχειρήματος. Έκτον, δεν γίνεται ούτε ενδεικτική αναφορά σε συγκεκριμένα έργα, ούτε υπάρχει κάποιο υποτυπώδες χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους που να θέτει έστω κάποιες προτεραιότητες. Και πάμε στην τροπολογία. Με γενικό αριθμό 1571 και ειδικό 29, στην οποία είμαστε αρνητικοί, δεδομένου ότι αφορά άσχετο θέμα και εισάγεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δεν είναι καν συναρμόδιο Υπουργείο με το δικό σας, αλλά διαφωνούμε κυρίως γιατί θεωρούμε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να πάρει αρμοδιότητες που ανήκουν έως τώρα στον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη προσωπικού που θα αναλάβουν την εκτέλεση των προγραμμάτων. Στόχος φυσικά είναι η προσέλκυση της κομματικής πελατείας με μια διαδικασία που ουσιαστικά θα ελέγχεται από τον εκάστοτε υπουργό, μια και η Γενική Γραμματεία ανήκει στα Υπουργεία, η προαναφερόμενη Γενική Γραμματεία που λέτε. Και διαφωνούμε βέβαια ακόμα περισσότερο, διότι οι περιπτώσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη διαδικασία πρόσληψης εξαιρούνται από τη διαδικασία του ΑΣΕΠ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ολοφάνερο ότι ο υποσύστασης φορέας αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και αχρίαστος είναι και περιττός. Οι σκοποί της νέας εταιρείας αποτελούν ήδη αρμοδιότητες των Δήμων και των Περιφερειών, επομένως είναι ξεκάθαρη η πρόθεση της κυβέρνησης να παρέμβει στα αυτοδιοικητικά με ένα βραχίωνα που θα παρακάμπτει τους πάντες και τα πάντα, μη όχοντας σχέση με έννοιες όπως η διοικητική αποκέντρωση και ο απολογισμός. Πρόσθετοι προφανείς σκοποί σαφώς αποτελούν το βόλεμα απροσδιόριστου αριθμού στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, εν όψη βέβαια και εκλογών που μπορεί να αναμένεται, αλλά και η ανάθεση έργων χωρίς τήρηση των νόμων, αφού θα υπάρχουν η δυνατότητα των παρεκκλήσεων. Εάν η κυβέρνηση επιθυμούσε πραγματικά να βάλει τάξη σε θέματα ακινήτων στην Αθήνα, θα μπορούσε να προχωρήσει ως όφιλε άλλωστε στην παραχώρηση περισσότερων πόρων και αρμοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση. Θα μπορούσε επίσης να ασχοληθεί με τα ακίνητα του δημοσίου, τα οποία έχει παρατήσει ή παραμένουν κλειστά και αναξιοποίητα ή ετοιμόρροπα ή είναι υποκατάληψη από διάφορους σε εισαγωγικά αλληλέγγυους από το ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά και με αυτά τα δεδομένα στη διάθεσή μας, τόσο ως Ένωση Κεντρών, όσο και προσωπικά εγώ, ως εκλεγμένος βουλευτής στην περιφέρεια της Αλφα Αθήνας, είναι αδύνατο να συμφωνήσω με ένα τέτοιο σχέδιο νόμου που στην ουσία εισάγει στο δημόσιο βίο λογικές εκτεταμένων παρεκκλήσεων από νόμους. Κατηγορηματικά δεν δηλώνουμε ότι θα καταψηφίσουμε κάθε ένα άρθρο του, μιας και δεν έχει να προσφέρει το παραμικρό ούτε στην αυτοδιοίκηση, ούτε στην πόλη μας, αλλά ούτε και στην τοπική κοινωνία. Αντίθετα, μόνο προβλήματα θα συσσωρεύσει από την πρώτη κιόλας μέρα που θα αρχίσουν οι ανεξέλεγκτες προσλήψεις, οι ανεξέλεγκτες δαπάνες και οι ανεξέλεγκτες αναθέσεις έργων σε ημετέρους, καθώς και οι ανεξέλεγκτες παρεκκλήσεις από τους νόμους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.